Είπαμε με προπονητή. Τι έγινε, γεια σου Νεκτάρι, καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, τι γίνεται. Είμαστε καλά, όλοι. Υποδεχόμαστε σήμερα την κυρία Μπακογιάννη στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας της Νομαρχιακής Επιτροπής Νομού Ηρακλείου. Και οφείλουμε, κυρία Μπακογιάννη, να πούμε ότι πραγματικά από την ψυχή μας το λέμε ότι μας λείψατε πολύ. Και οφείλουμε επίσης να πούμε και να παραδεχθούμε ότι τα ποσοστά μας άλλαξαν άρδη και το μήνυμα αυτό το παίρνουμε όλοι μας στο νομό Ηρακλείου αλλά και σε όλη την Κρήτη. Πιστεύουμε ότι η ανταπόκρισή σας σε αυτό το κάλεσμα του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας έδωσε μεγάλη όθεση στην παράταξή μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι για αυτή την ανταπόκρισή σας. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Μπακογιάννη στο σπίτι της. Οι αγώνες όλα αυτά τα χρόνια, οι πρωτοποριακοί αγώνες που έδωσε, δημιούργησαν το μεγάλο οικοδόμημα της Νέας Δημοκρατίας, που σήμερα αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική λύση διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Η δικιά της η παρουσία ως επικεφαλή του ψηφοδελτίου επικρατείας δίνει τον αέρα της νίκης στην παράταξή μας. Η Νέα Δημοκρατία και στην Κρήτη έχει στόχους υψηλούς. Να διπλασιάσει τα ποσοστά της και να είναι και λόγω του εκλογικού συστήματος πρώτο κόμμα σε βουλευτές στο νησί. Ιδιαίτερα για το Ηράκλειο φιλοδοξούμε να έχουμε 4 βουλευτές στο νέο κοινοβούλιο. Τώρα σε καλωσορίζομαι. Ελπίζω τη Δευτέρα, που θα είναι μια άλλη μέρα για την Ελλάδα, να βάλουμε τις βάσεις, να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα όπως αξίζει στους Έλληνες πολίτες και στην κοινωνία μας. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και τον Μανώλη τον Κεφαλογιάννη, αλλά και όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θερμό καλωσόρισμα. Είναι βέβαιο ότι και εγώ νιώθω και χαρά και συγκίνηση. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που βρίσκομαι στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ξανά έπειτα από αρκετό καιρό. Είναι βέβαιο ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Ήταν όμως απολύτως απαραίτητη. Εάν θέλουμε να αποδείξουμε στην πράξη όλοι μας ότι η πατρίδα μας και τα συμφέροντα του λαού της είναι πάνω από οποιασδήποτε προσωπικές διαφορές ή προσωπικές φιλοδοξίες. Και φίλες και φίλοι, εγώ από την καρδιά μου, εδώ στο Ηράκλειο, θέλω να πω σε όλες τις κριτικές και όλους τους κριτικούς που μ' ακούνε, ότι υπάρχει τεράστιο διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει εάν τα κεκτημένα των 30 χρόνων θα παραμείνουν κεκτημένα ή θα τεθούν σε αμφισβήτηση. Τα 30 χρόνια της μεταπολίτευσης σίγουρα δεν ήταν επιτυχημένα σε όλους τους τομείς. Σίγουρα γίνανε τεράστια λάθη για να φτάσει η Ελλάδα στα όρια της χρεοκοπίας. Υπήρξαν όμως θετικά. Υπήρξαν θετικά τα οποία δεν πρέπει και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Και το θετικότερο απ' όλα είναι ότι η Ελλάδα βρέθηκε μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωζώνη και έχει την ασπίδα την ευρωπαϊκή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της. Για πρώτη φορά σήμερα αυτό αμφισβητείται. Αμφισβητείται από μια πολιτική δύναμη η οποία έρχεται και λέει ότι μονομερός θα καταγγείλει τα συμφωνηθέντα. Οποιαδήποτε τέτοια καταγγελία, μονομερής καταγγελία των συμφωνηθέντων, θέλω να το ξέρουν οι κριτικές και οι κριτικοί που μ' ακούνε σήμερα, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια
όλα τα κοινοβούλια τα οποία ψήφισαν για να μας δώσουν τα χρήματα στο να ψηφίσουν να σταματήσει η χρηματοδότηση. Εάν σταματήσει η χρηματοδότηση, τα ταμιακά αποθέματα της χώρας φτάνουν μέχρι το τέλος Ιουλίου. Σημαίνει ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση υπάρξει θα είναι υποχρεωμένη ή να κάνει προσπάθεια να βγει να δανειστεί με 10% επιτόκιο από αγορές κλειστές ή να πτυπώσει εθνικό νόμισμα. Και αυτό σημαίνει επιστροφή σε μια πληθωριστική δραχμή, σε μια υποτιμημένη δραχμή κατά 60%, και οι Έλληνες οι οποίοι σήμερα βιώνουν την τραγική μείωση του εισοδήματός τους ή την εξαφάνιση του εισοδήματός τους, θα πρέπει να αντιμετωπίσουν την οριστική εξαφάνιση και της όποιας περιουσίας τους και κυρίως τη μη προοπτική επενδύσεων και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ επώδυνο, αλλά εμείς, η παράταξη η οποία έβαλε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παράταξη η οποία έδωσε μάχη για να παραμείνει τότε η Ελλάδα, σας θυμίζω τις μαύρες εποχές που όλοι προτείνανε αντίθετες λύσεις, είμαστε υποχρεωμένοι ξανά, ενωμένοι όλοι, αποφασισμένοι όλοι, να δώσουμε αυτή την ευρωπαϊκή μάχη για το αύριο των παιδιών μας, για το αύριο των εγγονιών μας. Αυτή τη μάχη θέλουμε να δώσουμε όλοι μαζί σήμερα. Και καλώ όλους οι οποίοι μου κάνανε τη μεγάλη τιμή να ψηφίσουν τη Δημοκρατική Συμμαχία στις προηγούμενες εκλογές. Και είναι πολλοί στην Κρήτη. Και ξέρω ότι ορισμένοι δυσκολεύονται. Θέλω να τους πω ότι η Δημοκρατική Συμμαχία είχε δημιουργηθεί με ένα μόνο στόχο. Να βάλει το συμφέρον της χώρας πάνω από οτιδήποτε άλλο. Το ίδιο κάνουμε και σήμερα. Και τους καλώ να υπερψηφίσουν τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Κρήτη. Να είναι σίγουροι ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δεν θα σκύψουν το κεφάλι, δεν θα πάνε ως ηκέτες στις Βρυξέλλες, ούτε ως ηκέτες, ούτε ως τσαμπουκάδες. Θα πάμε με τη δύναμη των επιχειρημάτων μας, με τη βεβαιότητα ότι τώρα που η Ευρώπη αλλάζει, εμείς μπορούμε να πετύχουμε δια της πειθούς αλλαγές στο μνημόνιο και στις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας. Παραμένοντας όμως μέσα στο ευρώ και κερδίζοντας άλλη μια δύσκολη μάχη για την πατρίδα μας. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει βάσιμες, αν θέλετε, δυνατότητες να συγκροτήσει κυβέρνηση. Διότι το μέτωπο το ευρωπαϊκό, το φιλοευρωπαϊκό, είναι ευρύ. Άρα το αντίθετο πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου με την σαφή άρνηση του Κομμουνιστικού Κόμματος και με τις προϋποθέσεις που έβαλε η Δημάρ, το μόνο κόμμα το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να συνεργαστεί είναι ο κύριος Καμένος. Δεν βλέπω άλλον δηλαδή ο οποίος θα μπορούσε να συνεργαστεί με τη λογική της καταγγελίας του μνημονίου. Η αίσθηση μου είναι, και νομίζω ότι μπορώ αξιόπιστα να το ισχυριστώ, διότι ανήκω σε αυτούς οι οποίοι είχαν επισκεφθεί το EFSF και πριν από τις 6 Μαΐου, σας το είχα πει δε και πριν από τις προηγούμενες εκλογές, ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να αποδεχθεί και επιμήκυνση του χρόνου και συγκεκριμένες αλλαγές στα εργασιακά, στα θέματα των μισθών και ένα νέο αναπτυξιακό πακέτο και βεβαίως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο την επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας. Νομίζω ότι αυτά βασίμως μπορούμε να ισχυριστούμε σήμερα ότι μπορούμε να τα πετύχουμε. Και θα τα πετύχουμε με μία προϋπόθεση όμως. Η προϋπόθεση είναι να έχουμε κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή να έχει σταθερή και μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να έχει την αξιοπιστία να διαπραγματευτεί.